Από μένα και ευχαριστούμε πολύ εκ μέρους του Λόγου Αρχιτεκτών για την πρόσκληση ξανά. Αυτό που θα ήθελα από τη μεριά μου να τονίσω είναι ότι και που υπόθηκε από τους προηγούμενους ομιλήσαντες, είναι ένας προγραμματισμός για το μέλλον της πόλης, που αυτή η συνάντηση, ας πούμε, είναι πολύ σημαντική γιατί δείχνει καθαρά την πρόθεση της νέας δημοτικής αρχής να υπάρξει. Με συμβουλή του Συλλόγου Αρχιτεκτώνων και πιθανώς και άλλων ειδικών και μη, μιας και όλοι είμαστε κάτοικοι της πόλης. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό πριν από οποιοδήποτε έργο τεχνικό, μιας και για αυτά μιλάμε, και οποιαδήποτε απόφαση, να υπάρχει μελέτη με πληροφόρηση προφανώς από όλους τους εμπλεκόμενους κλπ. Και στην περίπτωση δε των έργων, να υπάρχει διαγωνισμός, κατά τη γνώμη μου, ειδικά των πιο μεγάλων έργων. Διαγωνισμός ανοιχτός, πανελλήνιος πιθανώς, να υπάρχει εμπλοκή των πολυτεχνείων. Υπάρχει δυνατότητα από τη μεριά μας, δηλαδή, να καλέσουμε το Μετσόβιο, το Πολυτεχνείο του Βόλου, το Πολυτεχνείο της Πάτρας. Είμαστε όλοι, ας πούμε, επαγγελματίες και σε μια ηλικία που είναι πολύ εύκολο για μας, γιατί έχουμε όλοι και καθηγητές στο Πολυτεχνείο, πρώην συμφοιτητές, ας πούμε, κλπ. Και μπορούμε πολύ εύκολα και πολύ άμεσα να αναμίξουμε τις σχολές. Και πιστεύω ότι αυτό θα δώσει και μια διαφάνεια στις αποφάσεις του Δήμου, το οποίο προσωπικά για μένα είναι πάρα πολύ καλό. Μία πολύ μεγάλη έλλειψη του Δήμου, θα συμφωνήσω πάλι με τους προαλληλήσαντες, είναι το πράσινο. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντική τη δημιουργία μικροκλίματος, ειδικά στο κέντρο της πόλης. Πιστεύω πως δεν έχει επιτευχθεί καθόλου με όλα τα καινούργια έργα και μάλλον έχει μειωθεί, κατά τη γνώμη μου. Και την κυκλοφορία των πεζών στα πεζοδρόμια, η οποία είναι σχεδόν ανέφικτη, έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει, για να μην αναφέρω την ποιότητα, ας πούμε, των δρόμων κλπ. Και τις παιδικές χαρές. Τα θέματα τώρα τα πιο μεγάλα του Δήμου, τα οποία φαντάζομαι ότι έχουν να κάνουν πριν, ότι πλέον είναι πολύ δεχομένοι, θεωρώ ότι ισχύει. Η εντύπωσή μου ως κάτοικος της πόλης τα τελευταία χρόνια, γιατί πριν έλειπα, είναι ότι κάπως το κλίμα αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει. Βλέπω πάρα πολλούς τουρίστες ξένους, Γάλλους παραδείγματος χάρη φέτος, πάρα πολλούς, με μεγάλη μου έκπληξη. Ξέρουμε ότι σταθμός υπήρξε το Λουτράκι και όλη η περιοχή της Βόχας, ας πούμε, και λοιπά, ή του Σαρονικού, Αλμερή και λοιπά, η ίδια η πόλη Κορίνθου, παρά την πρωτεύουσα του νομού, είναι περισσότερο κέντρο εξυπηρέτησης και διέλευσης. Πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα αυτό να αλλάξει. Δεν βλέπω το λόγο γιατί να μην γίνει και γιατί έχω την εντύπωση πως δεν υπήρξε και ενδιαφέρον να γίνει μέχρι τώρα. Μου φαίνεται λίγο περίεργο, να πω την αλήθεια, και νομίζω ότι θα ήταν κάτι πάρα πολύ θετικό από τη μεριά της Νέας Δημοτικής Αρχής να δείξει μια τέτοια πρόθεση και πιστεύω συμφέρον και για την οικονομία της πόλης, πέραν από όλα τα άλλα. Στα θέματα καθαριότητας και στα θέματα λειτουργίας, ας πούμε, της πόλης γενικότερα, δεν ξέρω αν η συζήτηση αυτή, ας πούμε, είναι αυτή που πρέπει να γίνει τώρα, αλλά πιστεύω ότι ο σχεδιασμός ο γενικότερος της πόλης για το προς τα πού θέλουμε να πάμε την πόλη είναι κάτι που περιλαμβάνει, ας πούμε, και αυτό, δηλαδή τις υποδομές της. Και θεωρώ ότι σε επίπεδο, αν όχι αρχιτεκτονικό παύλα πολυδομικό, είναι κάτι που πρέπει επίσης να συζητηθεί με ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Δηλαδή βλέπουμε ότι τώρα μας έχουν προφτάσει όλα τα προβλήματα, πέρα από το μεγάλο θέμα, ας πούμε, το υγειονομικό, του COVID κλπ, μας έχουν προφτάσει πάρα πολύ τα προβλήματα του περιβάλλοντος. Νομίζω δηλαδή είναι αδύνατο από μέρους μας και κουτό, κατά τη γνώμη μου, να συνεχίσουμε να θελοτυφλούμε. Έτσι, δηλαδή, θα έπρεπε να προλαμβάνουμε και αυτός νομίζω είναι και ο ρόλος του αρχιτέκτονα σχεδιαστή και μελετητή, να προλαμβάνει, να βλέπει
τα πάντα γύρω του και να απολαμβάνει ασχέτως του έργου το οποίο καλείται, ας πούμε, να εκτελέσει. Ακόμα περισσότερο όταν πρόκειται για μια πολεοδομική κλίμακα μελέτη, όπως είναι αυτή μια πόλη κλπ. Αυτά νομίζω από τη μεριά μου περισσότερο. Νομίζω ότι ένα θέμα που είναι σε πολύ μεγάλη έλλειψη στην πόλη της Κορίνθου είναι οι παιδικές χαρές. Πιστεύω αναφέρθηκε σίγουρα από τους υπόλοιπους συναδέλφους. Θεωρώ ότι είναι με πολύ μεγάλη έλλειψη, δηλαδή, στην Αδήμο. Είναι μία πόλη, οικογενειακή πόλη, επαρχιακή πόλη. Και παρόλο που υπάρχει το διέξοδο της θάλασσας, ας πούμε, πάντοτε του θαλάσσου μετώπου κλπ, μία μεγαλύτερη οργάνωση στο θέμα αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει και να προγραμματιστεί.